Την ώρα που General Motors και PSA συζητούν τι συγχωνεύσει των θηγατρικών τους Opel και Peugeot, οι δύο όμιλοι δημοσίευσαν τις χαμηλότερε πωλήσεις στην Ευρώπη τον Ιανουάριο. Εφόσον οι συνομιλίες των δύο καταλήξουν σε αίσιο τέλο, η εταιρεία που θα προκύψει θα κατέχει το 16% της ευρωπαϊκή αγοράς πάνω από τη γαλλική Renault και κάτω από τη γερμανική Volkswagen. Την πρωτιά στι πωλήσει πάντω τον Ιανουάριο κατέκτησε η Mercedes-Benz με 16% αύξηση, ενώ η Volkswagen 1,5 χρόνο μετά το σκάνδαλο με τι εκπομπέ ρήπων είδε αύξηση τη τάξη του 10% όπω και η Renault. Οι γερμανικέ αυτοκινητοβιομηχανίε παραμένουν ισχυρέ, καθώ η BMW είδε αύξηση πωλήσεων κατά 11%. Εξαιρετικά θετικές ήταν οι επιδόσεις της Fiat Chrysler που επεκτάθηκε κατά 15% αλλά και της Ford που πούλησε 9,5% περισσότερα οχήματα. Αντίθετα, απογοητευτικές προφανώς λόγω Brexit ήταν οι επιδόσεις των βρετανικών αυτοκινητοβιομηχανιών.